Ξαναλέμε λοιπόν, Νικόλετα Κλάδη, ότι έχουμε σοβαρά θέματα τα οποία αγγίζουν ακόμα και την προδοσία από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε λίγο έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοντζιά, να λέει ότι αλλάζουν τα σύνορα με Αλβανία. Τα είπε ο Υπουργός! Ο κύριο Τσίπρας άλλα λέγε προχθές. Θα τα δούμε σε λίγο. Ο θράσος του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Κοντζιά, του δικού μας! Όχι κανένας αλουνού. Του δικού μας, του Έλληνα υποτίθεται, κύριο Κοντζιά. Με το χερό μας, του μπουμπούκι εδώ. Πραγματικά νομίζω ότι. Αυτός και ο Πάγκαλος, έτσι μου θυμίζει τον Πάγκαλο λίγο. Όχι άδικα. Για πάμε λοιπόν. Ο κύριος Κοντζιάς λοιπόν φαίνεται. Ο ένας μαζί τα φάγαμε, αυτός εδώ πέρα χαρίζει για να φάνε τα σύνορά μας, ο κύριος Κοντζιάς. Ανοίγει τις ορέξεις πραγματικά όλων πλέον σε όλα τα Βαλκάνια. Τι έκανε ο κύριος Κοντζιάς. Τη... Ο αθώος κύριος Κοντζιάς. Αφού βέβαια. Με τη φατσούλα αυτή, του Γκούτσου Γκούτσου. Ναι, ο Γλυκούλης. Του Γκούτσου Γκούτσου τη φατσούλα, κύριος Κοντζιάς. Για πες μας, σε παρακαλώ. Αφού λοιπόν θεωρεί ότι η συμφωνία. Δεν είναι ότι. Πώς τη λένε. Τις μπουγελόφατσες. Έτσι μου θυμίζεις, μπουγελόφατσα. Συνέχισε. Συνέχισε, παρακαλώ. Σε λίγο θα πούνε ότι έχεις προσωπικό μαζί του, ενώ πραγματικά... Έχω προσωπικό γιατί είμαστε Έλληνες! Θέμα... Γι' αυτό και έχω προσωπικό με τον κύριο Κοντζιά. Θέμα... Όπως επιλάχουν και όλοι οι Έλληνες πλέον. Με αυτά τα οποία ακούμε από τα χείλη ενός Υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας. Συνέχισε, σε παρακαλώ. Τι να συνεχίσω, που εδώ πέρα ο κύριος Γκοντζιάς πλέον μιλάει για οριοθέτηση συνόρων με την Αλβανία. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Καταρχήν δεν μας έφτανε το θέμα με τα Σκόπια. Τώρα ξαφνικά λοιπόν ανοίγει ο δρόμος για να συζητηθούν 10 σημεία, μία δέσμη 10 θεμάτων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων είναι και η οριοθέτηση σύνορων, δηλαδή θα επαναδιαπραγματευτούμε τα σύνορα με την Αλβανία. Ο Πρωθυπουργός βέβαια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε αρνηθεί το γεγονός. Τι να σου πει ο Τσίπρας, μιλώντας για θαλάσσια σύνορα. Ο κύριος Γκοντζιάς ωστόσο. Μιλώντας μόλις χθες σε μία δεξαμενή σκέψη στα επωνομαζόμενα και think tanks, τα οποία τι είναι, τι είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την γεωπολιτική κάποιας περιοχής ενδεχομένως, στην προκειμένη περίπτωση τα Βαλκάνια, και μίλησε λοιπόν στο think tank για τις σκέψεις του, αλλά και για το τι ενέργειες έχει δρομολογήσει με την Αλβανία. Ποιος έλεγξε το μυαλό του. Πραγματικά, τον κανένας. Να πούμε ότι η συνάντηση έγινε στη Νορβηγία, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Μεταξύ Σολωμού, τα είπα αυτά, μήπως είχε, γιατί είχε ψευδάρει γύρω Σολωμός, πως τον επηρέασε λίγο, τον κύριο Κοντζιά. Ξέρετε, και... ο πολύ Σολωμός έχει πολύ ψευδάργυρο. Λένε οι ειδικοί, μην τρως πολύ Σολωμό, πήγε στη Νορβηγία, θα χλαπάκιασε εκεί πέρα 50 τόνους Σολωμό, τάχασε ο Υπουργός Εξωτερικών και αρχίζει και λέει τις μπαρούβες, τις οποίες λέει: ποια σύνορα, κύριε Κοντζιά μου, για ποια σύνορα μιλάς. Μα νομίζω, Φίλιππο, ότι όταν έγινε η ιστορία με τα Σκόπια και το κλείσανε κατά την άποψή τους, είπανε μετά ότι έρχεται η σειρά της Αλβανίας. Οπότε αυτό ήταν ένα σχέδιο. Το είχαν πει, κυρία Σπανού. Ήταν σχέδιο, δηλαδή πάμε, προχωράμε. Ό,τι μπορούμε να δώσουμε. Υπάρχει και παρελθόν. Ο πρώτος που αμφισβήτησε σύνορα είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λέγοντας, έχει σύνορα η θάλασσα. Όταν είχε δημιουργηθεί το θέμα με τους λαθρομετανάστες που ερχόντουσαν από την Τουρκία, είχε πει και πώς να τα ελέγξουμε, σαν πως έχουν σύνορα οι θάλασσες. Βέβαια, κάποιοι παππούδες μας είχαν πεθάνει και είχαν πνιγεί σε αυτές τις θάλασσες για να έχουμε εμείς σύνορα εκεί. Είχε χυθεί αίμα. Αλλά τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα. Μετά είναι, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, το γεγονός των Σκοπίων. Έτσι όπως υποτίθεται ότι έχει κλείσει, γιατί δεν έχει κλείσει και το δέμε πολύ καλά αυτό και στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο. Και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε με διάφορα συλλαλητήρια παντού σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Και τώρα ανοίγει και το θέμα των Αλβανών. Νομίζω ότι πραγματικά δηλαδή αυτή η κυβέρνηση θα τα ξεπουλήσει όλα πριν φύγει. Είναι και πρέπει να φύγει όσο το δυνατόν γρηγορότερο. Είναι επικίνδυνη και είναι τραγικά τα όσα κάνουν. Είναι εθνικά επιζήμη. Είναι εθνικά επιζήμη. Το ανοίξανε και θρασίτατα μετά το υπόλοιπο. Ναι, έχουν πάρει τηλεθεατές τηλέφωνο και κάνουν μία πρόταση στα καταστήματα Τζάμπο να κάνουν μπουγελόφατσα το πρόσωπο του Υπουργού. Δεν ξέρω, τώρα είναι λίγο άσχετο αυτό, αλλά πρέπει να το μεταφέρω. Λένε για τα παιδάκια για να παίζουν λίγο έτσι. Πάμε λοιπόν. Πάμε τώρα σε σένα. Γίνεται και τη μόδα μετά όμω και είναι πρόβλημα. Οι μπουγελόφατσες. Όχι.